έχουμε βουλευτικές εκλογές 21 Μαΐου. Θα γίνει παρέλαση. Γιορτάζουν τα Επτάνησα. Θα γίνει. Ερώτημα. Κωνσταντίνου και Ελένη σε εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, μας κάλασε και τη γιορτή. Αυτή η ιστορία. Τα ψηφοδέλτια δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμα. Ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και σε άλλους συνδυασμούς δεν έχουμε ακούσει υποψηφίους. Της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει κλείσει. Δύο πρόσωπα παίζουν έτσι επίσημα, που είναι του κύριου Γκίκα και της κυρίας Καρίδη. Τώρα γιατί δεν παίζουν τα υπόλοιπα, τώρα ψάχνουν και μια γυναίκα, τώρα ψάχνουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω ότι γίνονται πιέσεις, ψάχνουν από εδώ και από εκεί, αλλά γίνεται χαμός. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην αύριο παρουσία που έχει ο κύριος Τάκης Μεταλλινός. Είπε ότι θα παρουσιάσει και στελέχη, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο λοιπόν ανακοινώνει την κάθοδό του στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ο κύριος Τάκης Μεταλλινός, πρώην αντινομάρχης, πρώην δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος. Έχει μια σειρά, έχει και αυτός ένα παρελθόν, το οποίο, εντάξει, με μια εμπειρία, έτσι. Επίσης, θέλω να πάμε και στην Νότια Κέρκυρα έχουμε την κάθοδο κυρίου Σαμοήλη. Του κυρίου Στέφανου Σαμοήλη. Κυρίου Στέφανου Σαμοήλη, που είναι ο έκτος συνδυασμός, αν δεν κάνω λάθος, που ανακοινώνει. Νομίζω, ναι, Διονύση, έχουμε χάσει τον έλεγχο στην Νότια Κέρκυρα. Έκτος ίδιος. Εκεί έχει, θα δούμε πολλά. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Και βεβαίως πάμε και στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας, που εκεί, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, είχαμε μια απόφαση της τοπικής. Βέβαια, τη μάσισαν και την εξαφάνισαν με την επιλογή του κυρίου Μουχάμετ, του γιατρού, για το χρήσμα του υποψηφίου δημάρχου της Βόρειας Κέρκυρας. Πρέπει να πω ότι καμία απάντηση από τον κύριο τον κύριο Κούλα. Καμία απάντηση. Καμία σιγή εκτίως. Εγώ να σου πω ότι έχω ζητήσει, τον έχω ενοχλήσει 3 φορές, έχω στείλει μηνύματα. Δεν μου έχει απαντήσει. Δεν μου σηκώνεται εμένα το τηλέφωνο. Είναι φανερά ενοχλημένη, διότι πώς διέρευσε αυτή η ιστορία. Για ποιο λόγο. Πώς διέρευσε. Τι έρευσε. Από τους 9 άτομα ήταν μέσα. Διέρευσε.